αναπαύτηκε στη γη που τόσο είχε αγαπήσει. Φίλοι του Κωνσταντίνου Κατσίφα τιμούν τη μνήμη του 35χρονου που ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου έπεσε νεκρός από πυρά Αλβανών αστυνομικών στο χωριό του, τους Βουλιαράτες. Μια φωτογραφία του Κωνσταντίνου δίπλα από την ελληνική σημαία σκορπίζει συγκίνηση. Στην επιμνημόσυνη δέηση που έγινε στον ιερό ναό του Αγίου Μινά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η εκκλησία γέμισε σφιχτικά. Ο γιατρός Παντελής Πάπιστας ήταν ο πρώτος που έφτασε στο σημείο της δολοφονίας. Συγκλονισμένος ακόμη, μιλά για τον 35χρονο φίλο του. Ο πρώτος που έφτασε στο βουνό και βρήκα τον ίδιο τον Κωνσταντίνο, είπαμε να τιμήσουμε σήμερα να κάνουμε μια επιμνημόσυνη δέηση και στον ίδιο τον Κωνσταντίνο, που μας δίδαξε πώς πεθαίνει ένας άνθρωπος για τα ιδανικά του και αυτά πιστεύω του. Ήταν το ίστατο χέρι από τα μέλη της Υπηρετικής Εστίας Θεσσαλονίκης και της Φοιτητικής Ένωσης Βόρειο Υπηρετικού Αγώνα στον Κωνσταντίνο, που πλέον αναπαύεται στη γη που τόσο πολύ είχε αγαπήσει. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε το παλικάρι που με τη θυσία του έγινε σύμβολο της αδούλωτης ψυχής του Βορείου Υπήρου. Επέλεξε να φύγει από τον κόσμο αυτό με αξιοπρέπεια, με δύναμη, με θάρρος, με τόλμη. Στην επιμνημόσυνη δέηση χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, ο οποίος αναφέρθηκε στα δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνουν οι Έλληνες που ζουν στην περιοχή. Οι επιδιώξεις μας είναι ειρηνικές και είναι συγχρόνως σύμφωνες με τα ιδεώδη της φυλής μας και της χριστιανικής μας ορθοδόξου πίστεως. Θέλουμε την ησυχία μας και θέλουμε δικαιοσύνη. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα και πάμε να συναντήσουμε την Μίνα Καραμίτρου, γιατί η Μίνα το Open έχει εξασφαλίσει βίντεο αποκλειστικό από την δράση συμμορίας ναρκωτικών.